Μετά από το 1 ευρώ κούρεμα στον χειρότερο κουρέα, πειραματίστηκα αρκετά με το πολύ κοντό μαλλί να δω αν μου πάει. Μετά όμως το άφησα σιγά σιγά να μεγαλώσει και να φτάσει στο μήκος που ήταν πριν και παραπάνω θα έλεγα, καθώς μεγάλωσε αρκετά σε σημείο που δεν τα είχα ξαναφύσει τόσο πολύ. Σκεφτόμουν τι κούρεμα να κάνω και δεν μπορούσα να αποφασίσω. Έτσι είπα να πάω σε ένα κουρείο και να κουρευτώ όπως ακριβώς και ο προηγούμενος. Παιδιά, όπως βλέπετε, τα μαλλιά μου έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ, τα έχω αφήσει αρκετό καιρό. Ήρθε η ώρα να πάμε για το κούρεμα και έχω αγωνία να δω τι κούρεμα θα έχει κάνει ο προηγούμενος. Ό,τι ακριβώς έχει κάνει. Δηλαδή, όπως σηκώθηκε ο προηγούμενος από την καρέκλα, έτσι θα σηκώθω κι εγώ. Ίδιο μαλλί, μέχρι και τα γένια, αν τα έχει ξυρίσει, αν έχει αφήσει μουστάκι, ό,τι έχει στα γένια θα το κάνω κι εγώ. Το μόνο που με προβληματίζει είναι αν τα έχει πάρει μπόμπα γουλί, ρε φίλε. Εγώ αυτό φοβάμαι. Σκέψου να τα έχει πάρει γουλί. Η σκέψη σου να είχε να τάβαψε τα μαλλιά του, ξέρω, να κάνει κάποια βαφή. Το κάνω κι εγώ ξανά. Βάζω μπροστά και πάμε να βρούμε τώρα το κομμωτήριο. Πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στο κούρεμα. Ανυπομονώ να δω τι θα έχει κάνει ο προηγούμενος. Εδώ να πω ότι αυτό το βίντεο μου το είχατε προτείνει εσείς. Ένας από εσάς μου το είχε στείλει να το κάνω. Μ' άρεσε πολύ σαν ιδέα και αυτό το είχα κάνει παλαιότερα. Με φαγητά που πήγαινα και παράγγελνα και είδα ότι σας άρεσε. Και μπορούμε να το κάνουμε και για άλλα πράγματα. Γράψτε μου στα σχόλια τι άλλα τέτοια θα μπορούσαμε να κάνουμε, όπως κάνει και ο προηγούμενος ή ο μπροστινός μου, τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν επισκέφθηκα το West Hill στο Ήλιον. Μπαίνοντας μέσα, με εντυπωσίασε πολύ ο χώρος, το design και φυσικά τον μπιλιάρδο. Πρώτη φορά βλέπω παιδιά σε μπαρμπέρικο μέσα, κομμωτήριο, μπιλιάρδο. Και εννοείται μέχρι να έρθει η σειρά μας θα παίξουμε λίγο. Μικρός έπαιζα όταν τελείωνα το σχολείο, το Λύκειο. Ήμουν πολύ καλός μπιλιαρδάς, πήγαινα και έπαιζα και άλλα διάφορα παιχνίδια. Τώρα βέβαια το έχω ξεχάσει λίγο. Πάμε να στήσουμε τις μπάλες. Ξεκινήσω παιδιά σιγά σιγά, μην κάνω καμιά ζημιά, γιατί έχω και ώρα να παίξω. Δεν ξέρω τι έχω στήσει σωστά τις μπάλες. Για γράψτε μου στα σχόλια. Πάω να πάρω τις δίχρωμες για αρχή. Δεν το έχω ξεχάσει. Όποιος θέλει να παίξει με μπιλιάρδο, να γράψει στα σχόλια, να κανονίσουμε. Δεν θυμόμουν πολύ καλά πώς βάζει το χέρι για να κουμπίσει πάνω η στέκα. Πάλι καλά, πέτυχα μερικές μπάλες και δεν έσκησα την τζόχα. Επειδή έχω δει τα άτομα που κουρεύονται, θα μετρήσει το κούρεμα του προηγούμενου που δεν είδα. Οπότε δεν έχω δει το κούρεμα πώς είναι. Αν που μόνο, πιστεύω να μην είναι μπόμπα, τελείως γουλία. Θα φτιάξουμε σήμερα. Δεν ξέρω τι θα φτιάξω σήμερα. Έχει κάτι σε μυαλό, κάτι συγκεκριμένο. Λέω να φτιάξω ό,τι και ο προηγούμενο. Ό,τι και προηγούμενο. Είσαι σίγουρο γι' αυτό. Εντάξει, ξέρω εγώ τι. Έκπληξη, ναι. Δεν σου λέω τι θα κάνουμε. Μη μου το πεις, αλλά ακριβώς τι είχε κάνει. Και τα γένια, δηλαδή. Ωραία, ωραία, άψογα. Άμα είχε μουστάκι, άσε μουστάκι. Ωραία. Αν είχε εδώ, άσε μόνο αυτό. Άσε το πάνω μου, μη φοβάσαι. Όσο μου έφτιαγνε αυτό στο λαιμό και την πέρτα, εγώ περίμενα με αγωνία να δω ποιες θα είναι οι πρώτες κινήσεις του, μήπως καταλάβω τι κούρεμα με περιμένει. Πώς το βλέπετε το μαλλί μου, με παίρνει να το αφήσω κι άλλο ή όχι. Ήρθε ώρα για κούρεμα. Πια, σίγουρα θα το κουρέψουμε. Πρώτη φορά το αφήνω τόσο πολύ. Δεν έχει πειραματιστεί ποτέ με μακρύ μαλλί. Όχι, φουντώνει πολύ μετά και δεν είναι κάθε καλά. Ωραία. Θα το φτιάξουμε λιγάκι, να σου στρώνει. Θα σου δείξει εγώ δύο κόμπα να το φτιάχνει. Χωρίστερα βλέπω σιγά σιγά. Καλά βλέπει. Στο έχουν ξαναζητήσει ποτέ αυτό το κούρεμα του προηγούμενου. Εννοείται. Είναι από τα πιο κλασικά κουρέματα που κάνουν. Είναι αυτό από τα πιο δημοφιλέστερα θα έλεγα. Ένα παλιό, κλασικό, διαχρονικό. Ενώ να κάτσει κάποιο στην καρέκλα και να σου πει θέλω ότι και προηγούμενο. Αυτό σίγουρα όχι. Η τύχη να μου δείξει την φωτογραφία ή από κάποιον διπλανό. Να σου άρεσε κάτι παρόμοιο. Πολύ ωραίος χώρος, διαφορετικός, πιο κυριλέ έτσι. Είναι αυτό που θέλουμε να προωθήσουμε. Και το ντύσιμό σας. Το ντύσιμο έχουμε ακούσει λίγο απ' όλα. Κυρίως καλά λόγια. Το πιο συνηθές είναι πώς την παλεύετε όλη μέρα. Αλλά εντάξει, εγώ λέω είναι θέμα συνήθειας. Και το μπιλιάρδο σε τραβάει έτσι να δεις, γιατί δεν το βλέπεις συχνά. Το μπιλιάρδο το έχουμε εδώ πέρα για τον κόσμο, για να κάθε να παίζει όσο είναι στην αναμονή. Το προτιμάει, πούμε, παίζουν. Περισσότερο κόσμο παίζει. Γίνεται τον ένα χαμό δηλαδή, όταν είχαμε πρωτοανοίξει εδώ πέρα. Ερχόντουσαν πιτσιρικάδες, έπαιζαν μπιλιάρδο, έφεραν όλη την παρέα. Τους είδανε βασικά το σήμα που τράβαγε όλο τον κόσμο. Ανακουφίστηκα όταν είδα χωρίστρα και δεν είδα να πιάνει μηχανή. Οπότε είμαι τυχερός, το γλίτωσα το γουλί. Έχω απορία όμως να δω πώς θα ταιριάξει αυτό το κούρεμα στο μαλλί μου, καθώς έχω πολλά χρόνια να φτιάξω χωρίστρα. Συνήθως απλά τα αφήνω να πέφτουν μπροστά. Βέβαια δεν μου είπε κάτι για τα γένια, μάλλον μου το κρατάει η έκπληξη. Κάτι μου λέει ότι θα τα ξυρίσουμε τελείως, πράγμα που και αυτό έχω πολύ καιρό να κάνω. Αφού έκοψα μαλλιά από τα πάνω, μετά τα ίσιοσα με το πιστολάκι και τη χτένα, όπως είδαμε. Μετά μου έφτιαξε τη χωρίστρα και τώρα ήρθε η ώρα να πάρουμε με τη μηχανή τα γύρω-γύρω. Που είναι αρκετά μεγάλα, ακόμα λίγο και θα μου είχαν καλύψει τα αυτιά. Παίρνουμε τα γύρω-γύρω χαμηλά με την ψηλή για να δώσουμε σχήμα, μετά λίγο σέιβερ και ήρθε η ώρα για το πιο σημαντικό κομμάτι σε ένα κούρεμα που είναι το σβήσιμο, το οποίο θέλουμε να είναι όσο πιο ομοιόμορφο γίνεται. Πράγμα που έχει αρχίσει ήδη να φαίνεται, πάμε τώρα και στη φαβορίτα το ίδιο για να σβήσει ωραία. Παιδιά, σε αυτό το σημείο, αν θέλετε, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι, βοηθάει πάρα πολύ. Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτού που βλέπουν τα βίντεο είναι εγγεγραμμένοι στο κανάλι. Λίγο σβήσιμο με χτένα και ψαλίδι στα πάνω μαλλιά για να δέσει ωραία με τα κάτω και νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο τελικό αποτέλεσμα. Λίγο σκούπισμα με το χτενάκι, μετά αφήσουμε
σβήσιμα με πιστολάκι και είμαστε έτοιμοι από το κούρεμα. Εσείς γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φαίνεται το σβήσιμο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, είναι όπως ακριβώς το θέλω όταν κάνω σβήσιμο. Έχουμε ήδη προχωρήσει στα γένια και όπως έχετε καταλάβει το γλίτωσα το ξύρισμα. Ο προηγούμενος είχε απλά περιποίηση γενιάδας, όπου κάναμε ένα σβήσιμο ψηλά και μετά περιποιηθήκαμε τα γύρω-γύρω για να δώσουμε ένα ωραίο σχήμα. Στο τέλος εννοείται είχε αφρό και ξηράφι για το τέλειο αποτέλεσμα. Προτιμάει ο κόσμος έτσι να φτιάχνει τα γένια του. Εννοείται πάρα πολύ. Τελευταία είναι το μουσί, ουσιαστικά είναι η κορώνα του άντρα. Άμα δεν έχει ωραίο περιποιημένο γεννάκι ο άντρας, δηλαδή το μουσί είναι όντως δηλαδή, το μακιγιάζ που λένε μερικοί. Δηλαδή μπορεί να διαμορφώσει ολόκληρο το πρόσωπό σου. Θα δημιουργήσει ζυγωματικά, γωνίες, θα σμαγρύνει ή να σου συνέψει το πρόσωπο. Οπότε το να έχει ένας άντρας περιποιημένο μουσί, αρέσει και στις γυναίκες και πουλάει περισσότερο. Εγώ που δεν έχω πολύ, έχει διαφορά πιστεύεις? Διαφορά πάνω σε ποιο πράγμα? Το να το περιποιείς τόσο πολύ. Θεωρώ ότι όλοι θα πρέπει να περιποιούνται τα μουσια τους. Ναι. Δηλαδή μέχρι και η απλή αλλαγή μπορεί να σου κάνει διαφορά. Και άμα βρεις ένα look, κάτι που να ταιριάζει με το πρόσωπό σου και το χαρακτήρα σου, θα δείξει κατευθείαν διαφορετικά. Επίσης με το ξηράφι πήρε και τις τρίχες γύρω από τα μαλλιά και έτσι τονίζεται περισσότερο το κούρεμα και οι γωνίες. Συνεχίζουμε με βρεγμένη πετσέτα στο πρόσωπο και ξύρισμα στο σβέρκο, να καθαρίσει καλά. Τέλος κλείνουμε με λούσιμο να φύγουν οι τρίχες, μετά βάζουμε λίγο aftershave το οποίο πάλι καλά δεν έτσουξε και τώρα φτιάχνουμε το μαλλί, βάζουμε λίγο υλικό και ήρθε η ώρα να δούμε ολοκληρωμένο το αποτέλεσμα. Εννοείται δεν θα φεύγαμε όμως χωρίς αποτρίχωση με κερί σε μύτη και αυτιά. Και τώρα τα αγαπημένα. Όταν είναι να τραβήξεις πες μου, Δεν έχω καθαρίσει τη μύτη μου, μου βγάλει τίποτα. Χεράκι στην γωνία, μόνο για αυτές που φαίνονται, γιατί οι μέσα είναι να προστατεύουν από τα μικρόβια. Τραβάω, ξεκινάω από αυτή. Είμαι έτοιμος. Ένα, δύο. Α, εντάξει, δεν πόνεσαι. Στη μύτη πονάει. Ένα, δύο. Α, αυτό πόνεσε λίγο. Αυτό ακούστηκε τι πόνεσε. Ένα, δύο. Τσίμπησε λίγο στη μύτη. Ο προηγούμενος από ό,τι βλέπω δεν σταματάει, πήγε για full περιποίηση. Κλείνουμε τώρα με αποτρίχωση στα φρύδια με κλωστή. Δεν ξέρω εσείς αν βγάζετε τα φρύδια σας. Εγώ εκεί στο κέντρο τα βγάζω που και που για να μην είναι μονόφρυδο. Χρειάζεται και γύρω-γύρω πιστεύω για να δώσει ωραίο σχήμα. Είναι μικρές λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω μετράνε πολύ. Κάποτε νόμιζα ότι τα βγάζουν μόνο γυναίκες, αλλά δεν είναι έτσι. Γράψτε μου εσείς στα σχόλια αν τα βγάζετε. Τέλος, για τις πιο μικρές τρίχες θα χρησιμοποιήσουμε και τσιμπιδάκι. Παιδιά, αυτό είναι το κούρεμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το West Hill, το οποίο θα το βρείτε σε Ήλιον και Περιστέρι. Γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φαίνεται το νέο μου look, γενικά η χωρίστρα. Είχα πάρα πολλά χρόνια να την κάνω, έτσι. Μπορώ να πω ότι μου αρέσει αρκετά. Σκέφτομαι να το καθιερώσω κιόλας έτσι. Και τα γένια βγήκαν αρκετά ωραία, μπορώ να πω, τα οποία ταιριάζουν σχετικά με το μαλλί. Τα σβήσαμε εδώ ωραία, αλλά δεν έχω και πάρα πολλά γένια για να τα αφήσει κιόλας. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Γράψτε μου άλλες ιδέες που μπορούμε να ακολουθήσουμε ανάλογα με το τι έκανε ο προηγούμενος ή ο μπροστινός μας. Δεν ξέρω τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε. Like, εγγράψτε το κανάλι και τα λέμε στο επόμενο.